μετά τα γερμανικά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Μάρντερ, τα οποία ακόμη αναμένονται αλλά η πλειονότητά τους οδεύει προς την Ουκρανία, φαίνεται ότι το ίδιο θα γίνει και με τα ολλανδικά ναρκοθυρευτικά Αλκμάρ. Η απόκτησή του ήταν τελειωμένη υπόθεση, υποτίθεται από το πολεμικό ναυτικό, αλλά τελικά δύο από τα πέντε συνολικά λειτουργικά ναρκοθυρευτικά θα τα πάρει το ουκρανικό ναυτικό. Ο πόλεμο αλλάζει τι προτεραιότητε τη συμμαχία, λένε με νόημα ανώτατε πηγέ από το πολεμικό ναυτικό. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, ώστε να καταφέρουμε να τι προλάβουμε, γεγονός που μεταφράζεται σε άμεσε αποφάσεις. Η δωρεά πάντως φαίνεται πω ανακοινώθηκε το πρωί τη Τρίτη από την Ολλανδή Υπουργό κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή τη στην Ουκρανία. Η Υπουργό Άμυνα δήλωσε ότι η Ολλανδία έχει μεγάλη ναυτιλιακή εμπειρία συμπεριλαμβανομένη της εξουδετερώση θαλασσίων αρκών. Τα αναρκοθυρευτικά και η εκπαίδευση των Ουκρανικών πληρωμάτων συμβάλλουν στην ασφάλεια της Μαύρη στην ασφάλεια τη Ευρώπη και στην παγκόσμια επισητιστική κρίση. Η Ολλανδή Υπουργό συμπλήρωσε πω αυτή η υποστήριξη συμβάλλει στη μετάβαση των Ουκρανών στα δυτικά όπλα και συστήματα και τα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία πέντε από τα έξι ναρκοθυρευτικά κλάσει Alkmaar ήταν υποτίθεται σχεδόν συμφωνημένα για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Το κλιμάκιο του ναυτικού είχε μεταβεί στην Ολλανδία, τα είχε επιθεωρήσει και η αναφορά του έλεγε πως βρίσκονται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Και παρά το γεγονός ότι ο ναρκοπόλεμος ήδη έχει περάσει σε άλλα επίπεδα, κυρίως με μη επανδρομένα, το ναυτικό με λένε οι προαναφερόμενες πηγές, ότι θα μπορούσε να περάσει τουλάχιστον μια αξιοπρεπή δεκαετία. Μετά από εκείνο το βήμα, η αναμονή είχε να κάνει με το λεγόμενο πλάνο παροπλισμού που περίμεναν στο ναυτικό να τους γνωστοποιηθεί από την Ολλανδική πλευρά, ώστε να ακολουθήσει επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος.